Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλβάνη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το παλεύουμε και να είμαστε καλά. Θέλω τη δική σας άποψη για το θέμα του ολοήμερου σχολείου. Νομίζω ότι περισσότεροι γονείς, τουλάχιστον από τα μηνύματα που πήραμε εμείς εδώ, το έχουν δει πολύ θετικά. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες μικρές επιφυλάξεις. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θεωρούμε ότι η εξαγγελία που έγινε από τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά είναι ένα κενό γράμμα. Και επιτρέψτε μου να πω και μια κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι γονείς βιώνουμε πώς λειτουργεί το ολοήμερο. Το ολοήμερο αυτή τη στιγμή πρέπει να χρηματοδοτηθεί έντονα, ενισχυτικά, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να αποτελέσει το ρόλο που χρειάζεται. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια οργανική θέση ενός δασκάλου του ολοημέρου, έτσι ώστε να λειτουργεί στα πρότυπα της μελέτης και να καλύπτει ουσιαστικά την ανάγκη μετά τη σχολική ώρα ο μαθητής να μελετάει, να καλύπτει αυτή την ανάγκη ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή, με την κατάργηση της οργανικής θέσης, έτσι ώστε κάθε ένας δάσκαλος που γύρναγε ουσιαστικά στο ολοήμερο, έτσι όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, λειτουργεί ως φύλαξη. Αυτό είναι προβληματικό από μόνο του. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συνέχεια στα παιδιά μας να τους παρακολουθεί ένας εκπαιδευτικός για να τους βοηθάει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σε 30 τμήματα που έτσι λειτουργούν τα ολοήμερα, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να βοηθήσει τη μελέτη, στην ουσιαστική μελέτη της διαδικασίας. Γιατί το ολοήμερο δεν είναι φύλαξη, είναι να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, να ξεκουραστεί, να φάει το παιδί. Κοιτάξτε, επειδή εμείς είχαμε επικοινωνία αυτές τις μέρες και με την κυρία Κεραμέως που μίλησε στο σταθμό, μιλήσαμε χθες και με τον κύριο Κικινή, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ξέρουμε τι δεν λειτουργεί. Η κυρία Κεραμέως ωστόσο είπε καταρχήν ότι θα έχουμε προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών. Επιμηκύνεται το ωράριο, ως τις 5.30 είναι ο στόχος να πάει στις 6 το απόγευμα. Προφανώς λέει και θα πάρουμε μόνιμα εκπαιδευτικούς και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Και από την άλλη είπε και η ίδια ότι μιλάμε για δημιουργική απασχόληση, μιλάμε για μελέτη. Να μην έχει το παιδί να μελετήσει στο σπίτι, να μελετήσει στο σχολείο. Να τελειώσει τα διαβάσματά του, τόσο ώστε όταν πάει στο σπίτι να έχει ποιοτικό χρόνο με τους γονείς ή χρόνο για παιχνίδι. Που το έχει ανάγκη βεβαίως το παιδί. Ωραία. Δηλαδή οι προδιαγραφές είναι διαφορετικές πια. Οπότε καταργείται το νομοθετικό πλαίσιο που καταργούσε την οργανική θέση. Δηλαδή δεσμεύτηκε η Υπουργός ότι θα γίνει επαναφορά της οργανικής θέσης του δασκάλου στο ολοήμερο. Γιατί η πρόσληψη προσωπικού εκπαιδευτικού είναι ανάγκη. Είναι δεδομένο αυτό ότι πρέπει να υπάρξει. Αλλά αν πηγαίνει κυκλικά, αν δηλαδή όλες οι ειδικότητες των δασκάλων περνάνε το ολοήμερο, καταλαβαίνετε ότι αυτό συγκρούεται με όλα τα υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, και που για μας είναι πάρα πολύ βασικό και το βιώνουμε όλοι οι γονείς και οι μαμάδες και οι παπάδες αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα της τραπεζοκομείας. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή δεν έχουν πού να φάνε. Δεν υπάρχει ούτε ένας φούρνος μικροκυμάτων, το καταλαβαίνετε όλοι, το ζούμε καθημερινά. Δεν υπάρχει τραπεζοκόμος που να ζεσταίνει το φαγητό για το μαθητικό πληθυσμό. Και φυσικά βάζω και το θέμα και του γεύματος, γιατί το ολοήμερο εκ των πραγμάτων καλύπτει και αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, για να λειτουργεί το ολοήμερο έτσι όπως το θέλουμε τον 21ο αιώνα, που οι ανάγκες το επιτάσσουν, πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Που ναι, μεν είναι με μόνιμο προσωπικό, εκπαιδευτικό, μόνιμο όμως δασκάλου. Αλλά και το δεύτερο, το βασικό, είναι τραπεζοκόμος και χώροι οι οποίοι θα μπορούν να φάνε το παιδί. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, μια μητέρα που αφήνει το παιδί ολοήμερο μέσα στο κοντέινερ του νηπιαγωγείου, γιατί η προσχολική αγωγή τη ζήσαμε πολύ καλά, η δίχρονη έγινε υποχρεωτική, αλλά χωρίς να γίνουν οι απαραίτητοι χώροι. Εντάξει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν θα το αφήσει. Ποιος θα αφήσει άλλες 4 ώρες ένα παιδί μέσα σε ένα κοντέινερ. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να διορθωθούν και νομίζω ότι θα είναι καλό. Κυρία Βαλαβάνη, νομίζω ότι θα είναι καλό το Υπουργείο να έρθει σε επαφή και σε συνεννόηση και με τους δασκάλους και με τους γονείς. Γιατί και εσείς έχετε σημαντικά πράγματα να επισημάνετε, έτσι δεν είναι? Και βέβαια, και το βάζουμε για άλλη μια φορά και από το δικό σας μέσο, το έχουμε ξαναθέσει, ότι για άλλη μια φορά η κυρία Κεραμέως, Υπουργός, δεν μας έχει δεχτεί σαν ομοσπονδία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά αιτήματα και δεν μας έχει δεχτεί.
Υπουργός. Αυτό το ζητάμε και εμείς μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου, των γονέων και των εκπαιδευτικών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά πρωτίστως. Βεβαίως, γι' αυτά είμαστε και παλεύουμε. Γι' αυτά είμαστε. Αλλά πραγματικά είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού αν δεν συνοδεύεται με μέτρα. Γιατί να σας πω κάτι, γιατί και η δίχρονη προσχολική αγωγή νομοθετήθηκε. Αυτά δεν έγιναν ούτε οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού, αλλά ούτε χτίστηκαν και νηπιαγωγεία που θα εντάξουν τα παιδιά μέσα. Ναι. Η μανούλα θέλει να αφήσει το παιδί της στο νηπιαγωγείο, που είναι και ευαίσθητο κομμάτι στο ολοήμερο, αλλά δεν θέλει να το αφήσει άλλες 2 ώρες ή 3 ώρες στο κοντέινερ μέσα σε μια τέτοια αίθουσα. Εγώ έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τους γονείς που δουλεύουν ως αργά, ως το απόγευμα, το ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο. Υπάρχουν ακόμη και αγγελίες, εγώ το βλέπω, που ζητούνται ας πούμε κυρίες οι οποίες να οδηγούν κιόλας για να μπορούν να παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο, να τα πηγαίνουν στο σπίτι και να τα κρατάνε κάποιες ώρες μέχρι να σχολάσουν οι γονείς, όταν δεν έχεις παππού, γιαγιά ή άλλη εναλλακτική. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει παππούς γιαγιά αυτή τη στιγμή, γιατί και ο παππούς και η γιαγιά της 35χρονης μητέρας και πατέρα δουλεύει. Καταλάβατε. Δηλαδή έχει ανέβει και το συνταξιοδοτικό όριο που δουλεύουν. Δεν είναι δηλαδή, δεν είμαστε σε άλλες συνθήκες. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει γιαγιά και παππούς αυτή τη στιγμή, γιατί εργάζεται κι αυτός. Οπότε φυσικά η ανάγκη και η αγωνία των γονιών, ειδικά των νέων ζευγαριών στις πιο μικρές ηλικίες, αυτή είναι φυσικά. Ειδικά τώρα με τις 10 ώρες, με το ότι πλέον δεν υπάρχει 8ωρο και υπάρχει το 10ωρο, είναι ακόμα μεγαλύτερη αγωνία. Βέβαια. Είναι ανάγκη το ολοήμερο. Μεγάλη ανάγκη, τεράστια. Αλλά θέλω να σας πω ότι 2 φορές 3 που ασχοληθήκαμε μέχρι στιγμής με το θέμα και θα το συνεχίσουμε βεβαίως μέχρι να αποκρισταλωθεί και τι ακριβώς θα κάνει το Υπουργείο. Ναι, γιατί είχαμε πάρα πολλά μηνύματα πολύ ενδιαφέρον από τους γονείς. Μα είναι ανάγκη και να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο το ολοήμερο το μετά. Είναι και η πρωινή. Το να είναι 7 η ώρα. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν από τον Ταύλο στο Κοροπή, για παράδειγμα, ή από το Μαρούσι στον Ασπρόπυργο. Και πρέπει να το πάνε πιο νωρίς, δηλαδή πρωινή ζώνη. Να το βάλουμε και αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρωινή ζώνη. Γιατί ο άλλος πιάνει και 9 η ώρα δουλειά και 8,5 η ώρα δουλειά, καταλαβαίνετε, το μικρό παιδί του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και να πάει να το αφήσει πού. Άρα και η πρωινή ζώνη είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή σε αυτές τις συνθήκες. Εγώ θα και πραγματικά η κυβέρνηση είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει για μας τους εργαζόμενους γονείς. Και θα καλέσουμε. Ήδη βιώνουμε πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Ναι, προφανώς. Θα καλέσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, το Υπουργείο, και είμαι σίγουρη ότι μας ακούν, κυρία Βαλαβάνη, να υπάρξει συνεννόηση και με τους δασκάλους και προφανώς με τους γονείς. Καλό θα είναι να έχετε μια συνάντηση κι εσείς. Να θέσετε έτσι και τις δικές σας. Εμείς την επιδιώκουμε τη συνάντηση. Την έχουμε ζητήσει εδώ και 3 χρόνια συνάντηση με την Υπουργό. Δεν δέχεται. Εμείς και από την εκπομπή σας την ξαναζητάμε. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξουμε είναι ότι τα μέτρα πρέπει να συνοδεύονται με γενναία χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν. Ναι, προφανώς. Προφανώς χρειάζεται. Και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μόνο που ανέφερε. Χώρια, τις υποδομές, ναι, και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς, ναι, υποθέτουν χρήματα. Φυσικά όμως, το μόνιμο προσωπικό, παράλληλα όμως με την οργανική θέση του δασκάλου του ολοήμερου. Γιατί αλλιώς, επιτρέψτε μου, θα είναι μια τρύπα στο νερό, επιτρέψτε μου για την έκφραση, αλλά δεν θα λειτουργεί έτσι όπως θέλουμε. Και έτσι όπως λέει και η κυβέρνηση ότι θέλει να λειτουργήσει. Αλλιώς θα είναι μια φύλαξη. Και εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι φύλαξη στο ολοήμερο, θέλουν να λειτουργούν έτσι όπως όλοι το έχουν ανάγκη. Φυσικά. Κυρία Βαλαβάνη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να ξέρω αν απευθύνεται εκ νέου αίτημα για συνάντηση με την Υπουργό το αποτέλεσμα αυτής. Και με χαρά να πω από τον αέρα ότι κανονίσατε μία συνάντηση και θα βρεθείτε, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως, και εμείς θα το θέλαμε. Ας ελπίσουμε ότι θα σε ακουστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Βαλαβάνη. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.